Καλώς ήλθες στο μάθημα Αρνός, εσύ μαθητή της πρώτης γυμνασίου που θέλεις να μάθεις τους φυσικούς αριθμούς και συγκεκριμένα να δεις τη διάταξη των φυσικών αριθμών και τους εγκλωποίηση. Άσκηση 6. Η άσκηση 6 από τη σελίδα 13 λέει «Κατασκεύασε έναν άξονα με αρχή το σημείο όμικρον και μονάδα όμικρον α, ίσο με 2 εκατοστά. Τοποθέτησε στα σημεία β, γ, δ, ε σε αποστάσεις 6 εκατοστά, 10 εκατοστά, 12 εκατοστά και 14 εκατοστά αντίστοιχα. Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία αυτά? Για να δούμε. Ξεκινάμε. Λέει, να κατασκευάσουμε έναν άξονα με αρχή το σημείο όμικρον. Ουσιαστικά, δηλαδή, φτιάχνουμε έναν άξονα, έτσι, οριζόντιο άξονα, έτσι, με αρχή το σημείο όμικρον. Και εφόσον το φτιάξουμε και πούμε, να, ο άξονας αυτός εδώ, του βάλουμε και ένα βέλος, έτσι. Λέει, αν δω είναι το όμικρον του άξονα, δηλαδή η αρχή του, και μονάδα, λέει, ποια είναι η μονάδα, προσέξτε, η μονάδα, για να το δούμε, η λέξη κλειδί, μονάδα. Τι θα πει μονάδα? Δηλαδή τι, μετράω εγώ ένα, αυτό σημαίνει μονάδα. Όμικρον α ίσον 2 εκατοστά, προσέξτε. Οπότε πάω και βάζω πάνω το όμικρον α. Προσέξτε τώρα, εσείς με το χαρακάκι σας πάτε και μετράτε, αν θέλετε, έτσι πάνω. Βάζετε την αρχή το 0, πες το όμικρον εδώ πέρα και μετράτε το 2 εκατοστά. Και πες αυτό είναι, εδώ είναι το 1 εκατοστά, εδώ είναι το 2. Οπότε εδώ είναι το όμικρον α. Το οποίο όμικρον α αντιστοιχεί σε μήκος, προσέξτε, σε μήκος αυτό εδώ πέρα, δηλαδή το μήκος του αυτό εδώ κάτω, είναι πόσο είναι 2 εκατοστά. Τι μόνος μου λέει καλά μου παιδιά, μου λέει ότι είναι η μονάδα. Άρα το όμικρον α ουσιαστικά τι θα αντιστοιχεί στο 1. Καταλάβατε, αποκωδικοποιώντας ή ξεκαθαρίζοντας την εκφώνηση της άσκησης, που λέει έχει αρχή το σημείο όμικρον και μονάδα όμικρον α. Ωραία. Ίσο με 2 εκατοστά, όπως το πήραμε. Συνεχίζουμε τώρα. Τοποθέτησε τα σημεία β, γ, δ, ε. Ωραία. Το σημείο β που θα τοποθετήσουμε εμείς, πού θα πάει? Το σημείο β, εδώ πέρα, αντιστοιχεί στα 6 εκατοστά. Άρα, αν εγώ έχω πάρει το όμικρον α να έχει 2, δεν θα πάει έτσι αναλογικά να πάει να έχουμε άλλα 2 εκατοστά, έτσι, και μετά να έχω άλλα 2 εκατοστά να πάω στα 6. Να το. Δηλαδή πήγα στα 6 εκατοστά. Δηλαδή έβαλα άλλα 2 εκατοστά εδώ πέρα, έβαλα άλλα 2 εκατοστά εδώ πέρα και έτσι προέκυψε το σημείο β. Ωραία. Μετά το σημείο γ, εδώ πέρα, το σημείο γ που βλέπουμε εμείς εδώ, να το, το σημείο γ, τι, είναι στα 10 εκατοστά. Άρα, δηλαδή έχοντας φτάσει εδώ στα 6 εκατοστά στο β, πρέπει να κάνω και άλλα 4 εκατοστά. Δηλαδή να πάρω άλλα 2 εδώ, περίπου, και άλλα 2 εδώ να πάω στα 10 εκατοστά. Αυτό είναι το γ. Ωραία. Έτσι λοιπόν το γ, το σημείο γ εδώ, που βάλαμε, αντιστοιχεί στα 10 εκατοστά. Άλλα 2 εδώ και άλλα 2 εδώ, οπότε ισούμαν 10. Μετά συνεχίζουμε. Το δέλτα, το σημείο δέλτα, είναι στα 12. Δηλαδή τι, άλλα 2 μετά, να το δέλτα. Και μετά τι λέει, το ε είναι στα 14, άλλα 2 μετά. Δηλαδή έχω προχωρήσει 2 εκατοστά εδώ, 2 εκατοστά εδώ, εντάξει, και εδώ πάλι αυτό είναι 2-2. Δηλαδή, με αυτή τη λογική που αναφέραμε, δηλαδή έχουμε πάρει προς 6 σαν μονάδα τα 2 εκατοστά. Εδώ είναι το 1. Αφού είναι αυτό το 1 εδώ πάνω τώρα, η αρρύθμιση πάνω σε αυτόν τον άξονα πώς θα πηγαίνει? Με βάση τη μονάδα. Το 2 θα είναι εδώ. Το β θα είναι στο 3. Εδώ θα είναι το 4. Το γ θα είναι στο 5. Το δ θα είναι στο 6. Και το ε θα είναι στο 7. Δηλαδή, προσέξτε, έχοντας πάρει εμείς ότι η μονάδα είναι ίση με 2 εκατοστά, προσέξτε, οι αριθμοί που αντιστοιχούν στο σημείο, παράδειγμα, α, στο σημείο α, αντιστοιχεί ο αριθμός 1 από που μας το έχει
ορίσει, μας το όρισε αυτός, μας το έδωσε η εικόνηση, ο δάσκαλος, ο συγγραφέας του βιβλίου. Το σημείο Β εδώ πέρα, το σημείο Β το οποίο ουσιαστικά το όρισε και το όρισε, κάτι να το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα, με αφορμή ότι το ένα βασικά αντιστοιχεί στα δύο εκατοστά. Το σημείο Β, πού αντιστοιχεί τώρα, για να δούμε πού αντιστοιχεί το σημείο Β. Για να πάρουμε το σημείο Β, τι λέει το σημείο Β. Δεν είναι σε απόσταση πόσο, 6 εκατοστά. Οπότε, εφόσον εδώ πέρα εγώ έχω τι, 6 εκατοστά, 6 εκατοστά στο σημείο Β, έτσι. Ποιο νούμερο θα είναι, θα είναι το 3. 3 φορές το 2, έτσι, μου κάνει 6. Άρα το σημείο Β, έτσι, κάνουμε μια ανάλυση, είναι το σημείο 3. Κοιτάξτε, με την ίδια λογική σκέφτεστε και βγάζετε και τα υπόλοιπα. Το εξηγήσαμε και στην κατασκευή του άξονα, το εξηγήσαμε και στην αντιστοίχηση των αριθμών. Δηλαδή, αν θέλετε, τυποποιημένα θα λέγαμε, έτσι πρακτικά θα λέγαμε, ότι το 6, αφού η μονάδα είναι στα 2 εκατοστά, το 6 είναι το 3. Το 10, ποιο είναι το 5. Το 12, πόσο είναι, το 6. Το 14, ποιο είναι, το 7. Προσέξτε, σας τα παρουσιάζουμε και έτσι και αλλιώς για να σας ανοίγουμε δρόμους σκέψης, έτσι. Η κατανόηση και η επιλογή που θα κάνετε είναι σε εσάς. Ποια θεωρείτε πιο βολική και πιο άνετη. Ευχαριστούμε για την προσοχή. Καλή συνέχεια στη σπουδή σας.